Καλησπέρα. Είμαστε στο γήπεδο, είμαστε ακριβώς μετά τη νίκη της ΑΕΚ με το Περιστέρι και σας έχω μια έκπληξη. Δεν θα τα πω εγώ σήμερα. Έχουμε τον Γιάννη Κουζέλογλου δίπλα μας, οπότε θα μας σχολιάσει αυτό στον αγώνα. Καλησπέρα Γιάννη, ευχαριστούμε που είσαι μαζί. Σημαντική νίκη σήμερα, κρίσιμη νίκη, αν και ήρθε κάπως πιο δύσκολα από ό,τι φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο. Σίγουρα ήταν πολύ σημαντική νίκη για μας. Ξέραμε ότι το Περιστέρι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και δουλέψαμε όλη την εβδομάδα πολύ σκληρά για να εμφανιστούμε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι ήμασταν. Έτσι. Σε συνδυασμό με την ήττα της Λάρισσας στον Άρη, κλείδωσε η Άκη την τέταρτη θέση και έχει πλεονέκτημα στον πρώτο γύρο των play-off. Δεν πρόλαβα να κάτσω να σου πω αλήθεια να τα κοιτάξω, αλλά όπως είπα και σε άλλες φορές που το έχω ξαναπεί, δεν κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι, εμάς μας αφορά τι κάνουμε εμείς. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, κάθε προπόνηση και τίποτα παραπάνω. Είναι και κάτι σαν αστείο το λέμε μεταξύ μας. Σήμερα είναι από την αρχή της χρονιάς, μάλλον το πρώτο μάτς που η Άκη έπαιξε πλήρης. Όλοι οι παίκτες ήταν διαθέσιμοι. Δεν ξέρω, για εσάς πώς είναι αυτό το συνέστημα? Σίγουρα είναι ωραίο που έχουμε περισσότερες μέσες προπονήσεις και σίγουρα υπάρχει πολύ ανταγωνισμό. Είναι όλα πιο διαφορετικά σχέση με πριν. Κοιτάμε κάθε προπόνηση, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και κοιτάμε για τη συνέχεια. Ρώτησα και τον προπονητή της συνέντευξης τύπου. Η επιστροφή ενός παίκτη σαν τον Αγκόλα, που όσο να είναι παίζει πολλά λεπτά και έχει και μεγάλη χρήση μέσα στο γήπεδο, σας μπερδεύει λίγο τη χημεία και το ρυθμό που θα τη βρει σαν ομάδα, τους ρόλους των παιχτών? Πρέπει να το ξαναδείτε ή πιστεύεις ότι εντάξει, θέλει λίγο δουλειά και θα βρεθεί? Εγώ θέλω να αναφερθώ να είναι υγιής καταρχήν, γιατί το παιδί είχε σίγουρα ένα πρόβλημα με την υγεία του. Το πιο σημαντικό είναι να είναι υγιής, να μπορεί να παίξει, να βοηθήσει την ομάδα όπως κάνει και αυτά εδώ. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Κουζέλογλου. Να πούμε ότι κέρδισε, κλείδωσε την τέταρτη θέση με αυτή τη νίκη. Πλέον έχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική στην Πειλαία. Εντάξει, καλό θα είναι να κερδίσει, αλλά και να μην κερδίσει δεν τρέχει τίποτα πλέον. Και ίσα ίσα ετοιμάζεται η ομάδα και ο προπονητής θα αρχίσει να δοκιμάζει σχήματα για τα play-off. Αυτά από σήμερα και θα τα πούμε αύριο με αναλυτικά με blog. Καλό βράδυ.